πρέπει να γίνει αλλαγή της παιδείας μας, της νοοτροπίας μας, της κουλτούρας μας. Πρέπει να μαθαίνουμε να οδηγούμε με ασφάλεια. Αποφασισμένη να φρενάρει την άσκοπη αιματοχυσία στην άσφαλτο, εμφανίζεται η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη, η οποία έχει ήδη οργανώσει το δικό της σχέδιο δράσης, που ξεκινά με την έξοδο των εκδρομέων τη Μεγάλη Εβδομάδα και κορυφώνεται με την επιστροφή τους μετά το Πάσχα. Και φέτος, σύσσωμο το προσωπικό του τμήματος τροχείας του βόρειου άξονα Κρήτης, θα οργώνει κυριολεκτικά το αιματοβαμμένο εθνικό οδικό δίκτυο του νησιού, αλλά και τις εισόδους και εξόδους των πόλεων, διενεργώντας συστηματικούς ελέγχους κατά τους οποίους η ανοχή στις επικίνδυνες παραβάσεις θα είναι απολύτως μηδενική. Οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει ότι τηρώ τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όχι για την κλίση, όχι για τον τροχονόμο, αλλά για εμένα. Η ασφάλεια προέχει. Οδηγό της παρέας έχετε εσείς, συνήθως όταν βγαίνετε με φίλους? Συνήθως οδηγάω εγώ. Άρα εσείς δεν πίνετε? Όχι. Οδήγηση με ασφάλεια, αφέστατα, παιδιά, δεν πάμε στον πόλεμο. Πάμε είτε να διασκεδάσουμε, είτε να στη δουλειά μας, είτε γενικά. Δεν πάμε να πολεμήσουμε, να σκοτώσουμε στον δρόμο. Παραβάσεις όπως η υπερβολική ταχύτητα, το αντικανονικό προσπέρασμα, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, αλλά και οι επικίνδυνοι ολιγμοί οδηγούν με βεβαιότητα σε τραγωδίες. Ενώ αυτό που θα πρέπει να θυμούνται οι οδηγοί πριν πιάσουν το τιμόνι στα χέρια τους είναι πως η χρήση της ζώνης ασφαλείας ή του προστατευτικού κράνους μας δένουν με την ίδια τη ζωή. Καλές γιορτές! Και προσοχή στους δρόμους! Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Πάντα με την ζωή. Ζώνη. Πρέπει να κόψουμε τις κούπες και να ηρεμήσουμε λίγο-λίγο, ειδικά όταν οδηγούμε. Φοράμε τη ζώνη όχι για την παράβαση, είμαστε συνειδητοποιημένοι για την ασφάλειά μας και μόνο. Προστατεύουμε τα παιδιά μας, τα βάζουμε στο προστατευτικό καθισματάκι. Προστατεύουμε όσους επιβαίνουν στο όχημά μας. Οι εκατοντάδες ψυχές που χάνονται στην άσφαλτο της Κρήτης και τα πολυάριθμα εικονοστάσια που βρίσκονται στις γωνιές των δρόμων δεν θα πρέπει να αφήνουν αδιάφορους τους πολίτες, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να τους αφυπνίζουν ώστε από μόνοι τους να θέτουν τις δικές τους κόκκινες γραμμές σε κάθε τι που βάζει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους. Η ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Καλή ανάσταση, με υγεία και κάθε καλό για όλους.